Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε, γιατί βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος που αναζητούσε η Αγγελική Νικολούλη. Ναι, και μιλάμε για τον Νίκο Συνοδεινό, ο οποίος εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στο Χαϊδάρι και μάλιστα πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του. Αυτός που εντόπισε τον 42χρονο ήταν ο φίλος του, ο οποίος από την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, όπου και χάθηκε ο Νίκος Συνοδεινός, βρίσκονταν δίπλα στην οικογένεια. Όπως είπες, έψαχνε η Νικολούλη μέρες προκειμένου να εντοπιστεί ο άνδρας. Δυστυχώς βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του, έχοντας χάσει τη ζωή του, Φίλιππε. Το θέμα εδώ είναι με ποιον τρόπο ο άνθρωπος συγκεκριμένος έφυγε από τη ζωή. Ξαναλέμε. Πολύ σημαντικό. Σε εγκατελειμμένη πολυκατοικία στο Χαϊδάρι. Και δίπλα στο σπίτι του. Δίπλα στο σπίτι του. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πάρα πολλές παραμέτρους. Είναι ποιος τον εντόπισε. Αυτή είναι μια πολυκατοικία λοιπόν, επειδή είναι δασιώτης. Ο φίλος του τον εντόπισε. Τον εντόπισε ένας φίλος του. Ναι, οποίος... ένας φίλος του. Ο οποίος λέει από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου που χάθηκε ο Νίκος βρισκόταν δίπλα στην οικογένεια και δεν σταμάτησε να τον ψάχνει. Ακριβώς. Για πες μας, χαρά λεμονή. Αυτή η πολυκατοικία λοιπόν είναι εδώ και εγώ από παιδί τη θυμάμαι. Έχει πάθει ζημιά από ένα σεισμό. Είναι πολύ κληρονόμη και ιδιοκτήτες. Και γίνεται μία προσπάθεια να γκρεμιστεί, διότι είναι πραγματικά υποκατάρρευση. Έχουν μπει και σειρματοπλέγματα για προστασία κτλ. Αλλά τα σκάβουν τα σειρματοπλέγματα και πάνε διάφοροι άνθρωποι που αναζητούν στέγη. Και προσπαθεί ο Δήμος να καταφέρει για να την γκρεμίσουν και δεν τα καταφέρνουν. Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για την ίδια πολυκατοικία. Ναι, και... Αυτή είναι. Στο δάσος Χαϊδαρίου είναι η μόνη πολυκατοικία που είναι αυτή και είναι εγκατελειμμένη και υποκατάρρευση. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Ναι. Τι να πούμε, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε μόνος. Τώρα, υπάρχει μία καταγγελία που έχει κάνει η κυρία Νανά Παλετσάκη. Βέβαια. Ναι. Είναι λοιπόν μία καταγγελία προς τον πρώην σύντροφό της. Τον κατηγορεί λοιπόν, του έχει κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, η κυρία Παλετσάκη. Μάλιστα, να πούμε ότι ο σύντροφος της κυρίας Παλετσάκη, ο πρώην μάλλον σύντροφος της κυρίας Παλετσάκη, αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία αντίδραση της κυρίας Παλετσάκη στην απόφασή του να χωρίσουν. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει μιλήσει και η δικηγόρος της κυρίας Παλετσάκη και λέει ότι έχουν προσκομίσει στις αρχές όλα τα χαρτιά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τα λεγόμενα της κυρίας Παλετσάκη. Από την πλευρά του, όπως είπαμε, πρώην σύντροφος, μάλιστα έχει κατηγορήσει και την κυρία Παλετσάκη, όχι μόνο ότι του κάνει τη μήνυση γιατί της είπε να χωρίσουν, αλλά γιατί έχει μπει και στο νοσοκομείο, θυμόμαστε τότε, που νοσηλευόταν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγει το αυτόφορο, γιατί της είχε κάνει ήδη εκείνος μήνυση για συγκοφατική δυσφήμιση. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τι λέει η δικηγόρος. 23 Μαρτίου λοιπόν είναι το δικαστήριο, σωστά? Αυτή την ενημέρωση έχουμε από την οικία γραμματεία της εισαγγελίας ότι παραπέμπεται προς εκδίκαση τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα η κυρία Παλετσάκη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία που έχει να κάνει με λεκτική βία ή και με σωματική βία? Γιατί δεν το διευκρινίσαμε. Αυτό δεν το διευκρινίζουμε, γιατί αυτό είναι και ένα προσωπικό δεδομένο το οποίο μόνο η κυρία Παλετσάκη μπορεί να κοινοποιήσει. Να πούμε ότι η ενδοοικογενειακή βία συνίσταται και φυσικά σε απειλή, αλλά και σε άσκηση σωματικής βίας. Τώρα εδώ έχουν προσκομιστεί στη δικογραφία τα οικεία στοιχεία. Ναι. Ήτανε έγκλημα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Ναι. Αντίστοιχα, όπως είπατε πολύ σωστά στο ρεπορτάζ σας, είχε και η κυρία Παλετσάκη να αντιμετωπίσει μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Οπότε όλα αυτά θα κριθούν και τώρα θα εκδικαστεί η μήνυση ή η αγωγή στις 23 Μαρτίου. Δεν υπάρχει ακόμα αγωγή, υπάρχει η μήνυση. Η μήνυση. Προτίθεστε. Διάγνωση... Ωραία. Η πελάτησά σας προτίθεται να καταθέσει και αγωγή και να ζητήσει και αποζημίωση για τις πράξεις αυτές με τις οποίες καταγγέλει.
Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα, δεν έχω κάποια τέτοια σχετική εντολή. Αυτό που εγώ ως εντολοδόχος είχα υποχρέωση να κάνω είναι να μπορέσω να ασκήσω στο έπακρο το όποιο νόμιμο δικαίωμά της με βάση στοιχεία και αποδεικτικά τα οποία... Αυτά λοιπόν αναφέρει η δικηγόρος Ζωνάς Παλετσάκη. Πάμε τώρα γιατί πρώην αθλήτρια καταγγέλει προπορητή για κακοποίηση. Ένα καινούριο λοιπόν περιστατικό. Έχει σοκάρει όλη την τυπική κοινωνία της Πάτρας. Είναι κάτι που μόλις ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η νεαρή λοιπόν αθλήτρια στρέφεται κατά ενός πασίγνωστου προπονητή της πόλης και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αλλά και με το όσο έχει πει πρώην αθλήτρια, τον καταγγέλει για κακοποίηση. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής εργάζεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύλλογο της πόλης για αρκετά χρόνια, πολύ γνωστός όπως είπαμε. Και από ό,τι φαίνεται, η νεαρή κοπέλα όλα αυτά που ισχυρίστηκε στις αρχές τα περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες και μάλιστα φαίνεται ότι έχει ενημερώσει ήδη και την Πανελλήνια Γυμναστική Ομοσπονδία. Ο προπονητής από τη μεριά του λέει ότι δεν ισχύει φυσικά τίποτα από όλα αυτά. Λέει για κακοποίηση. Εδώ δεν διευκρινίζεται αν είναι για σεξουαλική κακοποίηση ή για σωματική κακοποίηση. Όχι, ακόμα δεν έχει. Δεν υπάρχει αυτή η φράση λέξη σεξουαλική. Ναι. Χτυπούσε, ήταν λεκτική κακοποίηση, ήταν ψυχολογική κακοποίηση. Το είδος. Εκεί λοιπόν αυτό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Πάντως η καταγγελία είναι για κακοποίηση. Ναι, παρόλα αυτά ο προπονητής λέει ότι δεν υφίσταται τίποτα από όλα αυτά που λέει η νεαρή αθλήτρια. Ότι εφόσον συνεχίσει και δεν πάρει πίσω αυτά που έχει πει, θα κινηθεί νομικά. Ναι. Και όπως είπαμε, έχει ήδη ενημερωθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με την ηλικιωμένη η οποία πέταξε στον απατέο, στους απατεώνες 20.000 ευρώ τον μπαλκόνι. Ναι, πρόκειται για μια ηλικιωμένη η οποία έπεσε θύμα των γνωστών επιτίδιων. Την πήραν λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα, της είπαν ότι η κόρη της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται επιγόντως να πει στο χειρουργείο και χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Έπειτα από διαπραγματεύσεις τα βρήκανε εντός εισαγωγικών στα 20.000 ευρώ και μάλιστα κάναν και ευκολία όπως φάνηκε στη γυναίκα γιατί της είπαν ότι εφόσον έχεις πρόβλημα και έχεις κινητικά προβλήματα δεν χρειάζεται καν να κουραστείς και να κατέβεις στα σκαλιά. Βάλτε σε μία μαύρη σακούλα και πέταξέ τα μας από το παράθυρο και το μπαλκόνι. Και αυτά, τα έδωσε φυσικά, η γιαγιά για ποιο λόγο, για το παιδί της. Παράγινε ρε Φίλιππε, παράγινε. Τάχα ότι κινδυνεύει το παιδί, μπαίνει στο χειρουργείο, παράγινε. Να πεθάνει το παιδί της. Και λέει να πεθάνει το παιδί μου, πάρ' τα 20.000 να σωθεί το παιδί μου, ό,τι έχω και δεν έχω. Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό πολύ. Ό,τι μάζευε μια ζωή. Και να πούμε ότι τους συγκεκριμένους δεν τους έχουν εντοπίσει ακόμα. Έχουν αλλάξει και νομό. Έτσι κάνουν. Έτσι όπως το πες. Έχουν αλλάξει και νομό. Πάμε τώρα να δούμε, πάνω τσίφα σε εσένα. Ναι. Ένας τι έκανε, Νταΐς. Ξυλοφόρτισε τη σύζυγό του γιατί δεν έβρισκε λέει τα κλειδιά. Ναι, ναι. Στη Ζαγορά, στο Πήλιο Φίλιππε, ένας 60χρονος, προχθές το βράδυ, τι έκανε, γύρισε μεθυσμένος σπίτι του, δεν έβρισκε τα κλειδιά του, φωνάζει στη γυναίκα του που είναι τα κλειδιά μου, εκείνη δεν του απαντάει και δεν απαντάς. Και την έκανε μαύρη από το ξύλο σε βαθμό που αναγκάστηκε η γυναίκα να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας όπου φυσικά κλήθηκε αυτόματα η ελληνική αστυνομία και έδωσε κατάθεση από όπου διεφάνει ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολύ καιρό έδερνε τη γυναίκα του, την εκβίαζε, την έβριζε και πάρα πολλά άλλα άσχημα για τα οποία θα πρέπει τώρα να κληθεί να δώσει. Θα σε σφάξω, φώναζε ο δράστης στη γυναίκα του επειδή δεν έβρισκε τα κλειδιά. Θα σε κάψω, θα σε βράσω, ακούστηκαν φράσεις δηλαδή φοβερές. Η γυναίκα βέβαια σήμερα ενώ ήταν αυτόφορο δεν παρουσιάστηκε για κάποιο λόγο στο δικαστήριο, οπότε την Παρασκευή θα γίνει η δίκη του 60χρονου φίλου. Πάμε τώρα σε εσένα, Χαρά Λεμονή, τι εφέθηκαν ελεύθεροι οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συνομήλικούς τους. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε, και να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση. Πρόκειται για μία άγρια επίθεση σε βάρος 16χρονου και 15χρονου. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μία παρέα εφήβων που δεν είχε κάποια σχέση με την παρέα των δραστών, συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν από τη χαρά τους και άρχισαν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον όπως κάνουν οι έφηβοι στην παρέα τους. Κατά λάθος λοιπόν έσπρωξαν από την άλλη παρέα έναν άλλο νεαρό, χωρίς να αφήσουν η άλλη παρέα κανένα περιθώριο, τρεις δράστες έβαλαν το 16χρονο κάτω και άρχισαν να το χτυπούν με κλωτσιές και με μπουνιές, τόσο βάναυσα,
που στην κυριολεξία το διέλυσαν το παιδί και του προκάλεσαν βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ένας 15χρονος φίλος του παιδιού πήγε να μπει στη μέση για να τον βοηθήσει και το τραυμάτισαν και αυτό στο πρόσωπο. Στο συμβάν λοιπόν ήταν παρούσα μία νεαρή κοπέλα, η οποία γνώριζε την παρέα των δραστών. Και φαίνεται, όταν αυτή τους είπε ότι αυτό που κάνουν δεν είναι ωραίο και ότι αν χρειαστεί θα καταθέσει εναντίον τους στην αστυνομία, εκείνοι άρχισαν να την απειλούν. Και μάλιστα της είπαν ότι εάν μιλήσεις, εμείς θα κάτσουμε μέσα 2, 3, 4 ή και παραπάνω χρόνια, μετά όμως εσύ δεν θα ζήσεις. Οι τρεις δράστες λοιπόν συνελήφθησαν μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε διώξεις και στη συνέχεια αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Οι δε δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτά θα μπουν στην δικογραφία. Ωστόσο, τόσο ο πατέρας του 16χρονου, όσο και η μητέρα του 15χρονου, στο άκουσμα της είδησης ότι οι δράστες που ξυλοκόπησαν τα παιδιά τους αφέθηκαν ελεύθεροι, εννοείται ότι εξοργίστηκαν και ξέσπασαν. Μέχρι του σημείου ο πατέρας του 16χρονου να λέει ποια είναι η δικαιοσύνη, αυτή είναι η δικαιοσύνη, θέλουν έναν νέο άλκη στην Κρήτη ή θέλουν να πάρω εγώ το νόμο στα χέρια μου και να πάρω πιστόλια και μαχαίρια και να τους επιτεθώ. Από την άλλη, η μητέρα της 15χρονης είπε ότι είναι μονογονέας, δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ το παιδί του, 15χρονου συγγνώμη, δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ το παιδί του και έρχονται αυτοί οι ελεηνοί και τα τραυματίζουν και με αυτόν τον τρόπο. Άρα εδώ ο πατέρας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βεντέτας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αφήνει το ενδεχόμενο βεντέτας. Και ζητάνε οι γονείς να δουν το σκεπτικό της εισαγγελίας με το οποίο τα άφησαν ελεύθερα. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Εφιάλτης για τρεις κοπέλες από την Κούβα τις υποχρέωναν να πηγαίνουν με 50 άντρες την ημέρα. Στοιχεία σοκ για τη δικογραφία του κυκλώματος μαστροπίας. Φίλιππε, πραγματικά είναι, λες και είναι βγαλμένο από σενάριο ταινίας του Hollywood. Μιλάμε για τρεις κουβανές οι οποίες επί τρεις ολόκληρους μήνες ζούσανε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια μαστροπών εδώ στην Αθήνα, ερχόμενες από την Κούβα. Από την Κούβα για να, όπου ξεφεύγεις επί της ουσίας από ένα καθεστώς για να πας κάπου καλύτερα. Οι κοπέλες λοιπόν ξέφυγαν από την Κούβα πληρώνοντας 10.000 ευρώ, ταξιδεύοντας στο μισό πλανήτη μέσω Ρωσίας και Σκοπίων, Σερβίας, φτάνουν στην Ελλάδα για να συναντήσουν δύο ομοεθνείς τους, έναν 39χρονο και μία 40χρονη, όπως και έναν 29χρονο Βούλγαρο, οι οποίοι τι κάνανε, τις βάλανε σε έναν οίκο ανοχής όπου εκδίδονταν προκειμένου να λαμβάνουν από τα 20 ευρώ που ήταν η πληρωμή, έπρεπε να δουλέψουν με 50 ραντεβού την ημέρα για να τους παίρνουν από τα 20 ευρώ τα 10, 7 έπαιρνε το μαγαζί, 3 ευρώ η καθαρίστρια και τα υπόλοιπα 10 οι ίδιες, αφού βέβαια τους είχαν παρακρατήσει όλα τα έγγραφά τους. Μάλιστα, μία εκ των τριών από τα τρία νεαρά κορίτσια, 23 ετών, δεν ήθελε από το φόβο της καν να μιλήσει στις αστυνομικές αρχές για το δράμα που ζούσε με τις ομοεθνείς της. Μάλιστα. Τραγικά πράγματα. Τραγικά. Πάμε γρήγορα να δώσουμε. Πάμε να δώσουμε γρήγορα καλύματα και το σαλόνι σας. Πάμε να δώσουμε εκπληκτικά καλύματα και το σαλόνι. Μετατρέψτε το παλιό σας σαλόνι, τον παλιό σας καναπέ σε καινούριο. Στο 218-218-9400. Μόνο με 49 ευρώ με δωρεάν τα έξοδα αποστολής για την πολυθρόνα σας, για διθέσιο καναπέ και τριθέσιο καναπέ. Σετ λοιπόν ελαστικών καλυμάτων σαλονιού. Τώρα το χαμηλότερο κόστος που θα μπορούσατε να είχατε ποτέ για να έχετε ένα καινούργιο σαλόνι. Δεν χρειάζεται να πετάξετε τα έπιπλά σας. Τα παλιά σας έπιπλα τα μετατρέπετε σε καινούργια, δίνοντας μόνο 49 ευρώ τώρα και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το ίδιο ισχύει για τις καρέκλες σας. Την παλιά σας καρέκλα να την κάνετε καινούργια με 29,90 και δώρο έκπληξη και δωρεάν τα έξοδα αποστολής.
Πάμε τώρα όμως γρήγορα να δώσουμε και τα τελευταία γάντια σιλικόνης, όπου εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συγκεκριμένη τηλεοπτική προσφορά σήμερα με 22 ευρώ γάντια για την κουζίνα σας, γάντια σιλικόνης για να μην καίγεστε στο 218-218-9400 και δώρο έκπληξη για όλους εσάς με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τα γάντια λοιπόν είναι εδώ για εσάς για να μην καεί το χεράκι σας, να προστατευτείτε από εγκάβματα και φυσικά να μπορείτε να μαγειρεύετε χωρίς να κινδυνεύετε. Γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα στην κουζίνα. Ενώ η κουζίνα, όταν ασχολείται με την κουζίνα, το κάνει επειδή τις περισσότερες φορές του αρέσει. Αρέσει. Είναι ένα πολύ όμορφο χόμπι. Το χόμπι όμως αυτό δημιουργεί και κινδύνους. Τα εγκάβματα και τα κοψίματα. Παίρνουμε τώρα τα γάντια τα συγκεκριμένα, τα τελευταία αποθέματα, δεν υπάρχουν άλλα. Όποιος προλάβει, πρόλαβε, μόνο με 22 ευρώ. Και δώρο έκπληξη και δωρεάν τα έξω αποστολής. Τελευταία ημέρα της συγκεκριμένης τηλεοπτικής προσφοράς. Σήμερα ολοκληρώνεται. Γάντια φούρνου, γάντια για την κουζίνα, από σιλικόνη, για να μην καίγεσαι τώρα, μόνο με 22 ευρώ, στο 218-218-9400. Και πάμε τώρα λίγο. Έχουμε ένα έκτακτο. Τι έχει γίνει? Με μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε και διαμελίστηκε από τρένο στο Κρυονέρι. Μάλιστα. Να πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αμάξω στοιχεία. Ναι. Θα το πεις. Συνάδελφοι, πάμε λοιπόν να ακούσει ο κόσμος. Τι έχει γίνει? Αμάξω στοιχεία η οποία εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα για άγνωστους τουλάχιστον λόγους μέχρι στιγμής. Μία γυναίκα στο ύψος του Κρυονερίου βρέθηκε μπροστά στις ράγες του τρένου. Δυστυχώς το τρένο δεν κατάφερε να σταματήσει με αποτέλεσμα να βρει αποτρόπαιο θάνατο καθώς διαμελίστηκε, Φίλιππε, το κορμί της. Μάλιστα. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα γρήγορα στη Μάγδα Τζέκο, η οποία έκανε μία αποκάλυψη για τον Γιώργο Αυτιά. Ποια είναι αυτή η αποκάλυψη? Πάμε να δούμε τι λέει. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, λέει, δεν το ήξερε κανείς αυτό. Δεν το ήξερε κανένας. Γι' αυτό είναι τώρα το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Είναι μια αποκάλυψη που ακούγεται για πρώτη φορά. Για δούμε. Μετά τον Sky, δέχτηκες ξανά πρόταση από το Sky ή από άλλα κανάλια? Όχι, από το Sky ποτέ. Από όταν έφυγα δεν μίλησα ποτέ ξανά με κανέναν επαγγελματικά. Από άλλα κανάλια, ναι. Με τι θα επέστρεφες στην τηλεόραση αφού δεν θέλεις πρωινό? Ένα ωραίο μαγκαζίνο, ένα ωραίο infotainment, μια ωραία βραδινή εκπομπή. Πολλά πράγματα. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Απλά τις δυνατότητες που έχω εγώ να κάνω πράγματα δεν τις ξέρει και ο κόσμος. Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος ότι εγώ π.χ. έκανα αρχισυνταξία στην εκπομπή. Δηλαδή τη στείνω την εκπομπή. Και αυτό είναι που μου αρέσει πιο πολύ από οτιδήποτε. Με τον Γιώργο Αυτιά, πώς είναι η σχέση σας σήμερα? Με τον Γιώργο μιλάμε και στο τηλέφωνο. Μπορώ να σου πω αρκετά συχνά, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Δεν είναι γνωστό. Έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας με τον Γιώργο, έχουμε μιλήσει. Με πήρε και το καλοκαίρι για να με συλληπιθεί. Είμαστε σε μια. Έχουμε αλλάξει σελίδα, να σου το πω έτσι απλά, με τον Γιώργο Αυτιά. Ποιος έκανε το πρώτο βήμα, εσύ ή ο Γιώργος Αυτιάς, για να αποκατασταθούν οι σχέσεις? Ο Γιώργος πήρε τηλέφωνο και μίλησε και με εμένα και με όλη μου την οικογένεια για να μας συλληπιθεί. Και έτσι από τότε άνοιξε ένας διάβλος επικοινωνίας και έχουμε τις καλύτερες σχέσεις από ποτέ. Πόσα χρόνια δεν μιλάγατε? 3. Δεν υπήρχε λόγος. Μάλιστα, έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους και βλέπουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς έκανε το βήμα. Κάνοντας το βήμα, όταν υπήρχε το πένθος στην οικογένεια της Μάγδας Τζέκου, όπου πήγε να συλληπιθεί και να σταθεί στην οικογένεια. Και από τότε έχουν ξανά επικοινωνία. Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Και μπράβο στο Γιώργο τον Αυτιά, που δείχνει ότι είχε πάντα αγάπη για τους συνεργάτες του, ότι έχει ένα καλό λόγο και μια πραγματικά μεγάλη καρδιά. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όχι. Ότι έχει μεγάλη καρδιά ο Γιώργος ο Αυτιάς. Και θέλει και τσαγανό να το κάνεις αυτό μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Θα μπορούσε να το αγνοήσει, να το αφήσει στην άκρη. Κι όμως πήρε τηλέφωνο. Μπράβο του. Και μπράβο του και ξανά μπράβο, ναι, του. Αυτό, μόνο πάμε μπράβο τώρα, του. Πάμε τώρα να δούμε. Ποιος είναι, παιδιά? Πάμε στην Ένα Μεντή, η οποία κάνει μια αποκάλυψη για την σπουδαία αείμνηστη Κατίνα Παξινού.
όπου έλεγε, λέει, στον άντρα της που βρήκε αυτό το σύχαμα. Ναι. Άρα γιατί δηλαδή αποκαλούσε σύχαμα την ένα με τι. Ναι, γιατί είχαν προηγούμενα. Είχανε προηγούμενα. Για να το δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξυπνήσω ότι είσαι ξενή. Γενικά, με λέγαν ξινή στο θέατρο. Όχι, όχι, όχι. Ξινή. Τα ίδια. Ναι, στο θέατρο όταν πρωτοβγήκα, που ήμουν 20 χρονών, έτσι. Ναι. Και που ήμουν ως νέα πολύ πιο μαχητική από ό,τι είμαι σήμερα. Μένετε και με κοιτάτε άνοιχτοι. Ναι, ναι. Ήμουνα. Απαιτούσες πράγματα. Ναι. Εγώ πήγα στην Παξινού. Έπαιξα στην Παξινού. Ήταν δασκάλα μου στο Εθνικό. Η Κατίνα, η τεράστια αυτή, ναι, ηθοποιός, έτσι. Και επειδή αυτή ήταν μία που είχε και στοιχεία μουρλέγκος στη ζωή της, έπαιζα εγώ στη σκηνή με το Μινωτή και αυτή ήταν στο καμαρίνι. Και επειδή δεν τα έλεγα ακόμα τότε, δεν τα έλεγα, προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου. Μου έκανε διορθώσεις από το καμαρίνι και άκουγε ο κόσμος. Στην πλατεία, το κοινό. Δεν ήταν δικό μου. Στην παράσταση αυτό. Ναι. Φώναζε μέσα από το καμαρίνι. Ναι, μωρή, έτσι στάπα να τα λες. Ακούγε ο κόσμος. Απολύτως. Τι λες τώρα. Δεν είπα σαν ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Όμως, πολύ, πολύ άνοιγε η γη. Ήμουνα με το μισό σώμα μέσα στη γη εγώ. Και κάποια μέρα, λέω, δεν μπορώ να το πω τώρα στην τηλεόραση, θα πάω να της μιλήσω. Και πάω, κάθεται στο καμαρίνι. Η Παξινού τώρα. Το μέγεθος είναι απιαστό. Εσύ πόσο χρονών? 21. Είναι στο καθρέφτη και πάω από πάνω τη και τη λέω: Κυρία Παξινού, αν μου ξανακάνετε παρατήρηση απάνω στη σκηνή με τον κόσμο από κάτω, θα φύγω από τη δουλειά την ίδια στιγμή και δεν θα ξαναπατήσω ποτέ. Με κοίταξε, με κάρφωσε, δεν απάντησε τίποτα, δεν μου ξαναμίλησε ποτέ ούτε στη σκηνή, ούτε στη ζωή, ούτε πουθενά. Και έπιανε τον άντρα μου, τον πρώτο μου άντρα που έχει φύγει, και του λέει: Πού τη βρήκε αυτή τη γυναίκα! Πού τη βρήκες αυτό το σύχαμα? Τώρα επιτρέπεται να το πεις αυτό στη δασκάλα. Στη δασκάλα. Κι όμως ήταν πολύ δίκαιο αυτό που έκανα. Γιατί εγώ ένιωθα πανάθλια. Στη σκηνή έτσι κι αλλιώς, ναι, ο νέος, το οποίο, ναι, νιώθει γυμνό. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου βγάζει και το κρέας μου. Μου βγάζει και, ναι, το δέρμα μου. Τόσο πολύ ένιωθα τέτοια ντροπή που, ναι, βρήκες το θάρρος και πήγες και την μίλησες. Πολύ θαρά, λέω, κοριτσάκι. Πού το βρήκες αυτό το θάρρος? Από το σπίτι μου, από τον μπαμπά. Α, για πες γι' αυτό. Αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Φοβερά τα όσα έτσι εξιστόρισε. Πάμε τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με, με το πρόστιμο των πόσων εκατομμυρίων στην Αττική Οδό. 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάθε εταιρεία. Την επέβαλε... Για την Αττική Οδό, για τα χιόνια. Για τα χιόνια. Επευλήθηκε ακριβώς για τα χιόνια που κόστησαν... όπως θυμόμαστε στους Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο σε κάθε εταιρεία από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι εταιρείες είναι δύο και στις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο. Είναι η Αττική Οδός ΑΕ, που είναι η παραχωρησιούχος εταιρεία, και είναι και οι Αττικές Διαδρομές ΑΕ, που είναι η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού. Λίγα από τα πρόστιμα, μου φαίνεται. Και όμως είναι το... Λίγα είναι! Τι τα 2 εκατομμύρια! Το ανώτατο... Όταν έχουν βγάλει δισεκατομμύρια! Έλα, τι είναι! Πες μου, εσύ να σου... Χάδι! Είναι... Βάλ' τους 20 εκατομμύρια πρόστιμο, πού να τους τα βάλεις όμως? Να το καταλάβω. Μπορείς! Αλλού και αλλού ξέρουν τα ρίχνουν τα πρόστιμα. Ρίξου 20 εκατομμύρια πρόστιμο, να σου πω εγώ. Να τους πονέσει. Τα 2 εκατομμύρια σιγά που τους πόνεσε. Και... Σκασίλα τους. Δισεκατομμύρια έχουν αρπάξει. Έτσι. Είσαι καλά και η χαρά λεμονή? Μια χαρά. Γιατί είναι μια σκιά. Δεν πιστεύω να δέχεις καμία επίθεση. Όχι. Μάλιστα. Ξέρω και εγώ ότι γίνεται. Καμιά φορά. Τα έχουμε δει αυτά. Στο εξωτερικό τα έχεις δει αυτά. Σου τα λες ιδέες και να μπαίνουν μέσα. Είμαι σε ασφαλή χώρο. Εντάξει. Γι' αυτό ρωτάω. Κάτι από δεν ξέρεις τι γίνεται. Να είμαστε σίγουροι. Να είμαστε σίγουροι. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε γρήγορα κολαγόνο. Gold Reaction Collagen για όλους εσάς. Τώρα 2 μπουκάλια μόνο με 39 ευρώ. Φουλ στην κουρκουμίνη, φουλ στις βιταμίνες. Για να έχουμε ένα ισχυρό οργανισμό. Και δώρο για όλους, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε. Και βέβαια η κουρκουμίνη βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 2-11-1600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος, κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211-1600. Εδώ, χαμός γίνεται να πούμε, γιατί σκάει μία είδηση μετά την άλλη. Να πούμε, έχουμε σύλληψη 4 ανηλίκων για ληστεία στο Πειραιά. Ναι, πράγματι, σύμφωνα με την Ελλάς, πρώτες πρωινές ώρες προχθές, μία ομάδα στην περιοχή του Πειραιά, 7 ατόμων στο σύνολο, με χρήση σωματική και λεκτικής βίας, επιτέθηκαν σε 3 ανήλικους, 2 εκ των οποίων τους χτύπησαν πιο σοβαρά. Η αστυνομική της ομάδας... Για να τους πιστέψουν, τους αφαίρεσαν χρήματα. Ναι, για να τους πάνε το χαρτζιλίκι, 2 ανήλικα παιδάκια. Μάλιστα. Έσπευσαν λοιπόν γρήγορα στο σημείο οι ομάδες Δίας για να τους αναζητήσουν. Εντόπισαν εν τέλει τους 4 από τους 7, οι οποίοι οδηγήθηκαν πράγματι στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου και συνελήφθησαν. Το θέμα λοιπόν, τι βρέθηκε πάνω τους. Στην κατοχή τους λοιπόν βρέθηκε φαλτσέτα συνολικού μήκους 19 εκατοστών, αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος, 19 εκατοστά φαλτσέτα, και ποσότητα κατέργαστης κάναβης 15,4 γραμμάρια της συγκεκριμένης ουσίας. Να πούμε ότι οι ανήλικοι κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, τελεστής από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Επιπρόσθετο όμως ευθύνης και γονείς. Ναι. Γιατί και σε βάρος των γονέων, κατηγορουμένων, ναι. Των γονέων των κατηγορουμένων, σχηματίστηκε και κατά αυτόν δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οπότε μιλάμε, 4 όλοι... ανήλικοι, με φαλτσέτα. 7 στον Πειραιά. Ομάδα. Ληστεύουν 7, ομάδα των 7. Ληστεύουν και χτυπούν 3 παιδιά. Yeah. Η εγκληματικότητα πλέον δεν έχει ηλικία. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Καθημερινά ανήλικοι βλέπουμε να παίρνουν τα όπλα στα χέρια για να ληστέψουν. Δεν διστάζουν να χτυπήσουν. Και για το τίποτα, για ένα κινητό, για 10 ευρώ, για σήμαντη αφορμή, για με τα χασίσια επάνω, οι γονείς δεν τους χαίρονται. Οι γονείς τι κάνουν, δεν βλέπουν τι γίνεται με τα παιδιά τους. Γι' αυτό και έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη και στους γονείς. Έτσι. Χασισό ιστορίες βλέπουμε εδώ. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.